έρθει εδώ στην Ιεράπετρα, ήρθαν περίπου 265 οικογένειες. Περίπου 800 άνθρωποι. Η Ιεράπετρα βέβαια τότε δεν είχε ούτε 2.000 κατοίκους θα είχε. Και ήρθαν 800 άνθρωποι εδώ πέρα, πόσο, τι δυσκολία θα ήταν να μπορούν και οι ντόπιοι να τους περιθάλψουν και οι ίδιοι τι τράβηξαν εδώ πέρα μέχρι να τα καταφέρουν να ορθοποδήσουν. Από αυτούς, οι περισσότεροι ήταν από το Ρέιντερε. Όχι περισσότεροι, δηλαδή από τις 260 οικογένειες, 265 οικογένειες, 105 ήταν από το Ρέιντερε. Από τους 30 οικογένειες ήταν από το Λιβύση, Μάκρη. Το Λιβύση και η Μάκρη ήταν χαμηλά, απέναντι από τη Ρόδο. Έτσι. Και οι άλλοι υπόλοιποι ήταν από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας, από το Αϊβαλί, από τα Μπουρλά, από τα Αλάτσατα, από όλη την Μικρά Ασία, από τα παράλια συνήθως, από τον Πόντο, μόνο νομίζω μια οικογένεια ήταν. Ήρθαν λοιπόν οι επιτροπές και τους μοίρασαν τα χωράφια των Τούρκων και τα σπίτια των Τούρκων. Επειδή όμως ήταν πολύ περισσότεροι Μικρασιάτες από τους Τούρκους που έφυγαν από εδώ πέρα, δεν φτάσανε τα σπίτια και έφτιαξαν και συνοικισμό σε άλλους χώρους, δηλαδή στο Ηράκλειο και στη Χανιά. Υπήρχε μεταξύ των ντόπιων και των προσφύγων μια αντιπαράθεση που δημιούργησε προβλήματα. Εδώ όμως, δεν ξέρω το, νομίζω ότι, βέβαια δεν λέω ότι ήταν και άριστες οι σχέσεις τους, διότι δεν είναι εύκολο να σου έρθουν 800 άνθρωποι εδώ πέρα κουρελίδες και πονεμένοι και ξεριζωμένοι, διότι βλέπεις ότι τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, τι θα κάνουν. Αλλά παρά αυτό το γεγονός, η μητέρα μου έλεγε ότι τους έλεγα βέβαια κακό προσφυγγαράδες και το χαράφι που σας έφερε πολλές φορές, αλλά γενικά ήταν ευχαριστημένοι με τη συμβίωσή τους εδώ στο χώρο. Μου έλεγε η μητέρα μου για τις γειτόνισσές τους, που ανταλλάσσανε γρήγορα και τρόπους μαγειρέματος και τρόπους νοικοκυρέματος. Τουλάχιστον βλέπω εγώ στον ομό Λασιθίου ότι υπήρξε γρήγορα, πολύ γρήγορα η επαφή και η ανταλλαγή, το πλησίασμα. Μάλιστα πολύ γρήγορα άρχισαν και οι μεικτοί γάμοι.